γήπεδο του Πανσεραϊκού, μία μέρα μετά την απόφαση για το κλείσιμό του. Η κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές καταγράφει το πόσο κοντά είναι η επίμαχη θύρα στα δύο δημοτικά σχολεία και το κουδούνι να χτυπάει κανονικά σήμερα, χωρίς παιδιά, αφού αποφασίστηκε να πάνε εκδρομή. Οδός Ρεδεστού κλειστή, με όχημα της αστυνομίας και μία απαγορευτική πινακίδα. Στο δρόμο αυτό, δίπλα στο γήπεδο του Πανσεραϊκού, μία μέρα μετά την ανακοίνωση για το κλείσιμο του γηπέδου, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών με απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αποφασίζουμε να διακοπεί η στάση και η στάθμευση καθώς και κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της οδού Ρεδεστού που περικλείεται από τη συμβολή της με την οδό Μπεκιάρη έως τη συμβολή της με την οδό Κοσμά Αλεξανδρίδη. Η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από λοιπές υπάρχουσες οδούς. Δεύτερον, να απαγορευτεί η διέλευση πεζών από το πεζοδρόμιο έμπροσθεν των εγκαταστάσεων του δημοτικού γηπέδου Σερών επί της οδού Ρεδεστού. Πάντως, ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές, εξήγησε για ποιο λόγο και πότε θα κλείσει το σχολείο. Γι' αυτό το λόγο, παίρνουμε από την Δευτέρα, θα κλείσουμε ένα κομμάτι, θα είναι κλειστό το σχολείο Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ούτως ώστε να μπουν τα προστατευτικά κυκλειδώματα σε ένα κομμάτι του αύλιου χώρου και να λειτουργήσει απρόσκοπτα το σχολείο από την Πέμπτη και μετά. Τα σχολεία, γιατί δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο νηπιαγωγεία και ένα νηπιαγωγείο και δύο δημοτικά. Επομένως, τα σχολεία μετά τις τρεις αυτές τις ημέρες θα λειτουργούν κανονικά, θα λειτουργούν πάλι σε όλο το εύρος της αυλής ή θα περιοριστεί η αυλή. Σε επαναλαμβάνω, ένα κομμάτι της αυλής θα μπει προστατευτικό κυκλείδωμα, το οποίο θα είναι ο χώρος εκεί που θα γίνουν μελλοντικά οι εργασίες για το τυχείο. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια των παιδιών και έδωσε το χρονοδιάγραμμα. Παραλαμβάνω, όταν θα γίνονται εργασίες, και αυτό θα προσδιοριστεί και σε συνεργασία με την δευτεροβάθμια, όταν θα γίνονται εργασίες για το τυχείο, προφανώς δεν θα πρέπει να υπάρχουν μαθητές μέσα. Δηλαδή, μπορεί να γίνουν οι εργασίες στις διακοπές ή σε ένα διάστημα, το διάστημα του καλοκαιριού. Γιατί αντιλαμβάνεται, υπάρχει και ένα πρακτικό ζήτημα. Δηλαδή, όταν θα τους κόψετε τη μισή αυλή, δεν ξέρω πώς θα τους κόψετε εκεί για να μην πλησιάζουν προς την πλευρά του γηπέδου, περιορίζεται και ο χώρος που τα παιδιά θα βγαίνουν στο διάλειμμα, θα κάνουν γυμναστική. Όμως είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την ασφάλεια των παιδιών.